Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δραματικές προειδοποιήσεις για ύφεση, τέταρτο μνημόνιο, ακόμη και χρεοκοπία είχαμε σήμερα από τα πλέον επίσημα χείλη, εκπέμποντας SOS στην κυβέρνηση να κλείσει εδώ και τώρα την αξιολόγηση. Την ίδια ώρα κορυφώνεται το παζάρι με τους δανειστές, με μεγάλα αγκάθια τα εργασιακά και την πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Θα τα σχολιάσουμε όλα αναλυτικά με την Κάτια Μακρή. Κάτια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προηγουμένως όμως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Σπύρου Δημητρέλη. Το πιο ηχηρό συναγερμό σήμανε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Μιλώντας στο capital.gr, προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι η οικονομία τεινάζεται στον αέρα από την καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης. Πρέπει να κλείσει. Έχει καθυστερήσει αρκετά. Έχουμε ήδη τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομία. Νομίζω, εάν θέλουμε να πιάσουμε τους στόχους φέτος, θα πρέπει η συμφωνία να κλείσει το συντομότερο δυνατό. Ο Γιάννης Στουρνάρας επιβεβαίωσε την εκτίμηση οικονομικών παραγόντων που είχε αποκαλύψει το ΣΤΑΡ την περασμένη εβδομάδα ότι ο στόχος για ανάπτυξη φέτος 2,7% έχει ουσιαστικά χαθεί. Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει τώρα ανάπτυξη 1,9% που σημαίνει ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο χάνεται από την οικονομία. Αν μάλιστα επιβεβαιωθούν οι καταστροφικές προβλέψεις ξένων οίκων για ανάπτυξη φέτος μόλις 0,5%, τότε το πρόγραμμα θα έχει εκτροχιαστεί και θα απαιτούνται πολλαπλάσια μέτρα από τα 3,6 δις που ζητούν οι θεσμοί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι πιέσεις της τράπεζας, καθώς το Φεβρουάριο είχαμε νέα μείωση των καταθέσεων κατά 750 εκατομμύρια. Δραματική ήταν η προειδοποίηση και του Παναγιώτη Λιαργκόβα. Δεν φαίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα να βγαίνουμε στις αγορές το 18, άρα ή θα παραταθεί το τρέχον μνημόνιο ή θα είναι ένα τέταρτο μνημόνιο ή χρεοκοπούμε. Κάθε συζήτηση για τέταρτο μνημόνιο είναι άστοχη, αν όχι κακόβουλη, και μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Το παζάρι κυβέρνησης δανειστών συνεχίζεται με στόχο μια πρώτη συμφωνία στο Eurogroup της 7ης Απριλίου στη Μάλτα, ενώ για την ερχόμενη Πέμπτη έχει προγραμματιστεί Eurowalking Group. Η κυβέρνηση έχει δώσει μείωση αφορολόγητου και συντάξεων στους δανειστές και τα μεγάλα αγκάθια είναι η απέτησή τους για πώληση μονάδων της ΔΕΗ και τα εργασιακά. Εγώ εργασιακό μεσαίωνα στην Ελλάδα δεν ψηφίζω. Φέρεται να είπε ο Πρωθυπουργός στη Ρώμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο με τον Γιάννη Στουρνάρα και όπως θα μας εξηγήσει τώρα ο Πέτρος Μποτσαράκος, η Νέα Δημοκρατία δίνει δραματικούς τόνους σε αυτή τη συνάντηση. Πράγματι, ο πρόεδρος και τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου ανησυχούν ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να επιδεινωθεί η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα, αν συνεχιστεί η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης. Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά τι είναι αυτό που τους τρομάζει. Μιλούν ευθέως ότι ίσως χρειαστεί σύντομα αυστηροποίηση των capital controls για να μην απειληθεί η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και η θέσεις των πολιτών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να χρειαστεί να παίρνουμε λιγότερα από 60 ευρώ τη μέρα ή 420 ευρώ την εβδομάδα, αντί να αρθούν τα capital controls όπως θα έπρεπε, για να μην κινδυνεύσουν οι τράπεζες και για να μην υπάρξει κούρεμα των καταθέσεων. Τώρα, αυτό είναι ένας κίνδυνος τον οποίο τον στηρίζουν στα δεδομένα της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια εκροή των τραπεζικών καταθέσεων περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ έχει αυξηθεί ταυτόχρονα και η εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης στα 46,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι που δεν υπήρχε καθόλου στο τέλος του 2014. Όχι απλώς δηλαδή δεν μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση, αλλά αυξάνεται και ο ELA. Ακριβώς. Και για να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, θα πρέπει και να κλείσει η αξιολόγηση και να υπάρξει έκθεση βιωσιμότητας του χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλιώς ρευστότητα δεν θα υπάρξει. Έντονη ανησυχία υπάρχει και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν φτάσει τα 106 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αποτελούν το 45% του συνόλου των δανείων και πρέπει να μειωθούν κατά 40 δισεκατομμύρια μέχρι το 19. Κάτι που πρέπει να ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί τα stress test που θα γίνουν το 2018 στις τράπεζες θα γίνουν με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2017. Έτσι λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι χωρίς το κλείσιμο της αξιολόγησης και την άρση της αβεβαιότητας υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Υπάρχει απάντηση της κυβέρνησης? Η κυβέρνηση λέει ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκει αυτόν τον τρόπο για να κάνει αντιπολίτευση τώρα που κλείνει η συμφωνία και προσπαθεί να κάνει όση ζημιά μπορεί. Ας ελπίσουμε να λένε αλήθεια και να κλείσει η συμφωνία. Για να δούμε. Σοβαρούς κλειδονισμούς στην κυβέρνηση προκαλεί η απέτηση των δανειστών για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Υπουργοί όπως ο Πάνος Κουρλέτης δηλώνουν ανοιχτά τη διαφωνία τους. Οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας είναι στα κάγκελα και οι συνδικαλιστές απειλούν με blackout διαρκείας.
Η κυβέρνηση πρέπει να αντιταχθεί στον επιχειρούμενο κανιβαλισμό της ΔΕΗ, διαμηνύει σήμερα ο Πάνος Κουρλέτης, επαναφέροντας την πλήρη αντίθεσή του με την πώληση του 17% της δημόσιας επιχείρησης και του 40% των λιγνητικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της. Δεν σέβονται ούτε το αρχικό πλαίσιο της συμφωνίας, ούτε τα όσα μέχρι τώρα έχουν συμφωνηθεί. Τι νόημα είχε τον Αύγουστο του 2015 όταν υπογράφαμε μια συμφωνία? Όταν βάζεις την υπογραφή σου κάτω από ένα κείμενο, σημαίνει ότι και ο ένας και ο άλλος δεσμεύονται μέσα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Στη γραμμή Σκουρλέτη είναι πολύ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι δύο συνεργαζόμενοι βουλευτές των Οικολόγων Πράσινων. Μάλιστα, οι βουλευτές που εκλέγονται σε Κοζάνη και Φλόρινα θα συναντηθούν αύριο με τον αρμόδιο Υπουργό Γιώργο Σταθάκη για ένα πρώτο πολιτικό μασάζ. Υποδομές δημόσιες, βεβαίως. Τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός, βεβαίως. Το ότι τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αφήσουμε να καταστραφούν. Ο Γιώργος Σταθάκης μετέφερε στους συνδικαλιστές της Γενόπ ΔΕΗ την πίεση των δανειστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τους είπε πως αρχικά, ενώ δεν υπήρχε θέμα με τα ενεργειακά, αυτά μπήκαν ψηλά στην ατζέντα, άρα είναι προαπαιτούμενο για να κλείσει η αξιολόγηση και πως οι προσπάθειες της κυβέρνησης εστιάζονται στο να αποτραπεί προς το παρόν η πώληση των υδροελεκτρικών σταθμών. Σκληρή είναι η απάντηση των εργαζομένων. Μεγάλες κινητοποιήσεις που θα έχουν τη στήριξη και της κοινωνίας. Το ίδιο πράγμα που έκανε και το 2014. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον Πάνο Σκουρλέτη για αποτυχία της συμφωνίας που υπέγραψε με τους θεσμούς για τη ΔΕΗ. Ένα μοντέλο Φράγκενστάιν που οδηγεί τη ΔΕΗ στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Άμεση προτεραιότητα, το φτηνό ρεύμα για τον κόσμο, πρέπει να προσελκύσουμε διεθνούς ευέλειας επενδυτές και να πάρουν κάποιες από τις μονάδες. Να δούμε τώρα πόσα χρωστάει η ΔΕΗ και ποια είναι τα έσοδα της επιχείρησης. Κάτια. Τώρα, η ΔΕΗ είναι μία βόμβα. Είναι μία βόμβα για την κυβέρνηση, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές, έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να πουληθεί και αν αλλάξει γνώμη θα βρει τη μισή κυβέρνηση και το κόμμα απέναντί του. Είναι μία βόμβα όμως και για τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Γιατί όλα τις τα δάνεια και όλα τις τα χρέη είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει πραγματικά η Lehman Brothers της Ελλάδας, αν ομιγέννητο τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά. Και γιατί λέω δεν εξελιχθούν καλά? Μπορούμε όλοι μαζί νομίζω να δούμε τα οικονομικά της στοιχεία. Οι υποχρεώσεις της για το 2017. 1,5 δισεκατομμύριο, 780 για αναχρηματοδοτήσεις και τα υπόλοιπα για έκτακτες πληρωμές. 1,5 δις το οποίο δεν υπάρχει από πουθενά. Για να καταλάβετε το μέγεθος του δράματος της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, για να τις δώσουν οι τράπεζες 200 εκατομμύρια για ένα ομόλογό της που λήγει το Μάιο, τη ζητούν έξτρα εγγύησης λογαριασμούς πελατών. Αλλιώς δεν την δανείζουν. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Και γιατί τα τελευταία δύο χρόνια 4 φορές την έχουν υποβαθμίσει όλοι οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, χαρακτηρίζοντάς την αυτή τη στιγμή στην κατηγορία σκουπίδια. Στο 1,5 δις λοιπόν προσθέστε και 900 εκατομμύρια που είναι τα χρέη της στον ΑΔΜΙΕ και τον ΛΑΓΙΕ, δηλαδή στα συστήματα μεταφοράς. Έχουμε φτάσει στα 2,4 δις. Από τα έσοδά της την ίδια ώρα. Δεν κάτι που σε διακόπτω, αλλά είναι να τρελαίνεται κανείς πώς μια επιχείρηση που ήταν για πολλά χρόνια μονοπόλιο έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση και δεν τα ακούσαμε όλα ακόμα. Τι έχει χάσει η ΔΕΗ? Έχει χάσει λοιπόν 2,5 δισεκατομμύρια από τους καταναλωτές, γιατί βεβαίως είναι πάρα πολλές οι οφειλές που δεν μπορούν να εξοπλιστούν. 400 εκατομμύρια από την είσοδο των ανταγωνιστών και 200 εκατομμύρια από το διαχωρισμό του ΑΔΜΙΕ. Δηλαδή έχει υπέρογκα έξοδα και έχει πια ελάχιστα έσοδα. Με αυτά τα δεδομένα και με την απραξία 2 ετών που την έβλεπαν να πηγαίνει στον κρεμό και κανείς δεν το σταματούσε, έχει πια δύο δρόμους. Ή θα χρεοκοπήσει, το είπε ο πρόεδρός της εταιρείας, ο οποίος δεν είναι βεβαίως της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ τον διόρισε, ή θα πουληθεί. Και σε τι τιμή θα πουληθεί? Η χρηματιστηριακή της αξία από 2,5 δις το 2014 σήμερα είναι 600 εκατομμύρια. Άρα δεν θα πουληθεί, θα εκποιηθεί. Θα γίνει δηλαδή ό,τι ακριβώς με την Τρενοσέ, που η κυβέρνηση κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση όταν ήθελε να την πουλήσει 300 εκατομμύρια και τελικά μετά από τόση απαξίωση την έδωσε άρον-άρον για 45 εκατομμύρια στους Ιταλούς. Θα δούμε τώρα ποιες είναι οι δύο λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ στην Κοζάνη και τη Φλόρινα που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Η πώληση των μονάδων της επιχείρησης αναμένεται να μειώσει μακροπρόθεσμα τους λογαριασμούς του ρεύματος σύμφωνα με τους ειδικούς. Το ρεπορτάζ είναι του Άρη Λάμπου. Με την είσοδο τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να ρίξει τις τιμές των λογαριασμών ρεύματος. Θα δούμε, όπως είδαμε και με τις τηλεπικοινωνίες, μία είσοδο νέων ανταγωνιστών στον χώρο. Όταν είναι περισσότεροι οι παίκτες,
που θέλουν να πάρουν μερίδιο από αυτή την αγορά, οι τιμές θα συμπιεστούν. Παράλληλα, από την πώληση της Μελίτη 1 και του Αγίου Δημητρίου 5, η ΔΕΗ αναμένεται να πάρει και μια οικονομική ανάσα. Θα μπορεί να εξυγχρονίσει τις υπόλοιπες μονάδες της και να βελτιώσει ακόμα το κόστος της παραγωγής της, ούτως ώστε να δει ο καταναλωτής ένα όφελος στο λογαριασμό του στο τέλος της ημέρας. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι δύο από τις 14 λιγνητικές μονάδες παραγωγής ρεύματος, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα. Η πρώτη είναι ο Άγιος Δημήτριος 5 και βρίσκεται στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια από τις 5 μονάδες του εργοστασίου στην περιοχή. Παράγει 342 μεγαβατόρες την ώρα και έχει διάρκεια ζωής μέχρι το 2040. Συνολικά και στις 5 μονάδες του εργοστασίου απασχολούνται περίπου 2.000 άτομα. Το δεύτερο σπίτι μας, μπορώ να το αποκαλέσω έτσι, γιατί εργαζόμαστε εδώ πέρα σε συνθήκες δύσκολες. Είμαι τυχερός που όλα αυτά τα χρόνια ήταν δημόσιο και μπορούσαμε και να κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Η δεύτερη μονάδα είναι η Μελίτη 1 και βρίσκεται στη Φλόρινα. Παράγει 330 μεγαβατόρες την ώρα και έχει διάρκεια ζωής και αυτή μέχρι το 2040, ενώ απασχολεί περίπου 180 εργαζόμενους. Διαφωνούμε στην πώλησή του και δεν έχουμε καμία απόλυτη εμπιστοσύνη στον υποτιθέμενο αγοραστή, όποιος και αν είναι αυτός. Την ίδια ώρα, οι υπόλοιπες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες Λιγνίτη αναμένεται να αποσυρθούν μέσα στα επόμενα 3 με 8 χρόνια. Ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν πλέον να φανούν συνεπείς, αφού οι λογαριασμοί φουσκώνουν με χρεώσεις που μόνο το ρεύμα δεν αφορούν. Και ήρθε τώρα και ήρθε 500 ευρώ. Όλα τα άλλα είναι της ΔΕΗ. Τι θα κάνουμε, πού θα βγούμε πέρα. Πού θα βγούμε. Έχω άντρα άρρωστο. Τι θα κάνω. Με τον λογαριασμό της ΔΕΗ στα χέρια, η κυρία Σακά προσπαθεί να προχωρήσει σε διακανονισμό για να πληρώσει την οφειλή της. Και δεν είναι η μόνη. Συνταξιούχος είμαι. Πώς θα τα πληρώσει. Στερούμαστε πράγματα και τα πληρώνουμε. Γιατί αν δεν τα πληρώσουμε, θα κοπεί και το ρεύμα, θα μπουν και κάπου αλλού, δεν ξέρω. Εφορίες έρχονται. Ειδικά οι συνταξιούχοι να πληρώσουν αυτούς τους λογαριασμούς. Καλά που έχουν τα παιδιά τους και τους βοηθάνε. Πόσο θα βοηθήσουν και τα παιδιά τους. Έρχονται όλοι δύσκολα αυτή τη στιγμή. Τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις χρωστούν στην εταιρεία περίπου 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έχουν μπει σε διακανονισμό τα 700 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Πώς θα τα απεξέλθουμε, να πληρώσουμε φορείες, ΔΕΗ. Τι να πω. Έχουν τρελάνει τον κόσμο. Θα πάψουμε να μας πληρώνουμε σε λίγο. Έρχονται πάρα πολύ φουσκωμένοι. Με αποτέλεσμα. Θα μείνουμε από ρεύμα. Να μειώσουμε λιγάκι την κατανάλωση του ρεύματος, πολύ περισσότερο το χειμώνα που παγώσαμε από το κρύο, λόγω πια ότι τα τιμολογία είναι δυσβάστατα της ΔΕΗ. Σε ένα ζευγάρι που μένει σε διάρρη περίπου 55 τετραγωνικών, το τετράμινο είναι 181,74 ευρώ. Οι ένοικοι λοιπόν πληρώνουν για τέλη και φόρους 4 ευρώ, ΦΠΑ 17,32 ευρώ, χρεώσεις Δήμου 23,93 ευρώ, ΕΡΤ 6,31 ευρώ. Σύνολο 51 ευρώ και 56 λεπτά για χρεώσεις άσχετες με το ρεύμα. Τα καθαρά χρήματα για ρεύμα 133 ευρώ και 71 λεπτά. Εγκαίνια με καρφιά για τους αγώνες της αριστεράς έγιναν σήμερα στην Αμαλιάδα και στο Μουσείο Νίκος Μπελογιάννης. Πρωταγωνιστές ο Αλέξης Τσίπρας και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πρώτος ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στην ομιλία του πέταξε αμέσως πλην σαφώς καρφιά για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς μίλησε για ρυψάσπιδες του εργατικού κινήματος που συνθηκολόγησαν με τον καπιταλισμό. Φτάνουν σε σημείο ορισμένες φορές να πλασάρουν το συμβιβασμό αυτό, μιλώντας για επαναστάσεις και ανατροπές, εμφανίζοντας τον εαυτό τους ως συνεχιστές της αιαμικής παράδοσης. Ο Πρωθυπουργός σήκωσε αμέσως το γάντι. Ναι, στο δημοκρατικό πλαίσιο χωράνε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Τις διεξάγουμε όμως τιμώντας την ιστορία μας, αλλά το κυριότερο τις διεξάγουμε κοιτάζοντας και προχωρώντας προς τα μπροστά. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν καταθέσει και οι δύο στεφάνοι στην προτομή του Νίκου Μπελογιάννη. Πριν την έναρξη της εκδήλωσης των Εγγενείων, οι δύο αρχηγοί αντάλλαξαν μόνο μερικές κουβέντες. Κατά την ξενάγησή του στο μουσείο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας άφησε τα γάντια και το όπλο με τη θήκη του Νίκου Μπελογιάννη. Πώς βρέθηκε στα αρχαία. Είναι ολόκληρη ιστορία. Το κρύβαν οι αγωνιστές και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να χαθεί. Κατά την είσοδο του Πρωθυπουργού στο μουσείο, άλλοι τον χειροκροτούσαν και άλλοι φώναζαν συνθήματα εναντίον του. Ενώ ο συγγραφέας και συγκρατούμενος του Νίκου Μπελογιάννη Τάκης Λαζαρίδης ήταν ακόμη πιο επικριτικός. Είναι άλλη μια απειλία των αγώνων και των θυσιών της αριστεράς.
Ο Νίκος Μπελογιάννης γεννήθηκε το 1915 στην Αμαλιάδα. Ήταν κομμουνιστής, ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ και αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Μετά τον εμφύλιο εγκαταστάθηκε στην Πολωνία ως πολιτικός πρόσφυγας και επέστρεψε το 1950 με σκοπό να ανασυγκροτήσει τις οργανώσεις του παράνομου τότε ΚΚΕ. Το 1952 εκτελέστηκε ως κομμουνιστής με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η δίκη του έμεινε στην ιστορία ως υπόθεση Μπελογιάννη. Προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Η ζωή του έγινε ταινία με τίτλο «Άνθρωπος με το γαρίφαλο». Από ένα κόκκινο γαρίφαλο που κρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης του. Αλλάζουμε κλίμα. Ιδιαίτερα ενοχλημένοι εμφανίζονται οι εισαγγελείς επειδή η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου εξαναγκάστηκε σε παρέτηση. Όπως θα μας εξηγήσει τώρα ο Παναγιώτης Στάθης, σε ανακοίνωσή τους αναφέρονται σε οικονομικοπολιτικά συμφέροντα και στρατευμένη δημοσιογραφία. Μάρα, η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων ζητεί θεσμική προστασία με αφορμή την παρέτηση της κυρίας Ράικου. Λένε χαρακτηριστικά πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο στοχοποίησης των δικαστών και το καθημερινό φαινόμενο της απόπειρας αναχέτησης του έργου τους στη διαλέκαση σκανδάλων. Διευκρινίζουν ότι δεν γνωρίζουν τη βασιμότητα μεν των καταγγελιών της κυρίας Ράικου, ωστόσο διαπιστώνουν θεσμικό έλλειμμα και αναφέρουν χαρακτηριστικά. Η αντίφαση μεταξύ της συνταγματικής κατοχύρωσης ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού και της δυνατότητας άσκησης αθέμητων πιέσεων προς αυτόν μέσω της στρατευμένης σε οικονομικοπολιτικά συμφέροντα δημοσιογραφίας αποτυπώνει πλήρως την σημερινή πραγματικότητα. Η Ένωσή μας έχει ζητήσει πολλές φορές μια επαρκή και αποτελεσματική θεσμική προστασία για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που επιτελούν το καθήκον τους. Τώρα, Μάρα, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των ημερών, ίσως και αύριο, αναμένεται να διαταχθεί διπλή έρευνα τόσο για τις καταγγελίες κυρίας Ράικου, όσο και τις καταγγελίες ανακρίτρια Ζαμανίκα, σύμφωνα με τις οποίες δεν παρέλαβε εγκαίρως από την εισαγγελία διαφθοράς κομμάτια της δικογραφίας σε βάρος των κυρίων Παπαντονίου και Λιακουνά. Έχουμε δηλαδή ξανά, Παναγιώτη, ένα κλίμα αναταραχής μέσα στους κόλπους της δικαιοσύνης. Νοσηρό, να σε ευχαριστήσω. Ποινικές ευθύνες 5 πρώην υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το Ερίκος Ντινάν θα αναζητήσει η Βουλή με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Παράλληλα, δίωξη για κακουργήματα άσκησε η εισαγγελία σε βάρος 3 υπαλλήλων του Παύλου Πολάκη για το Κελπνό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, μετά από αίτημα της Εισαγγελίας Διαφθοράς, έστειλε στη Βουλή δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες των Άδωνη Γεωργιάδη, Κώστα Χατζηδάκη, Νότι Μηταράκη, Ανδρέα Λικουρέτζου και Μάκη Βορύδη. Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά την κατάθεση που έδωσε τον περασμένο Νοέμβριο στην Εισαγγελέα των Φυλακών Κορυδαλλού ο προφυλακισμένος πρώην πρόεδρος του Ερίκος Ντινάν, Ανδρέας Μαρτίνης. Ο κ. Μαρτίνης κατήγγειλε ότι πρώην υπουργοί ουσιαστικά συνέδραμαν στην εκχώρηση αντιπινακίου φακής του νοσοκομείου, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο. Η ανάγκη της κυβερνήσεως να βρει οτιδήποτε που θα αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από την αξιολόγηση και το βατερλό που έχει υποστεί είναι έκδηλη. Τώρα ανακάλυψαν σκάνδαλο στηριζόμενοι σε ένορκη κατάθεση του προφυλακιστέντα Ανδρέα Μαρτίνη, τον οποίο εγώ ξύλωσα από τη διοίκηση του Ερίκος Ντινάν και πολύ καλά έκανα. Ο κύριος Μαρτίνης καταγγέλει τον αποθανόντα επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλο αλλά και τον τραπεζικό όμιλο Πειραιός, που σε πληστηριασμό πήρε ουσιαστικά, όπως λέει, τον έλεγχο του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέας που παρέλαβε την κατάθεση Μαρτίνη δεν είχε άλλη επιλογή από το να στείλει τη δικογραφία αμελητή στη Βουλή, χωρίς να κάνει καμία άλλη ενέργεια. Ποινική δίωξη όμως ασκήθηκε από την εισαγγελία κατά τριών υπαλλήλων για την υπόθεση του διαγωνισμού πρόσληψης γιατρών και νοσηλευτών στο Κελπνό. Για το ζήτημα είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κώστας Τζαβάρας, η οποία ήδη από τον Ιούλιο του 2016 έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τυχόν ποινικές ευθύνες των υπουργών Ανδρέα Ξανθού και Παύλου Πολάκη. Η δίωξη βασίζεται στο γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης, εντελώς αυθαίρετα κατά τους καταγγέλλοντες, έδωσε εντολή στους υπαλλήλους του να πάρουν από το Κελπνό το σύνολο των περίπου 2.800 πρωτότυπων αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων, με αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωση του διαγωνισμού από το Κελπνό. Τον κατηγορούν δε ότι επεξεργάστηκε αυτές τις αιτήσεις υποψηφίων που τα στελέχωναν της ΜΕΘ και αντικατέστησε τον κατάλογο επιτυχόντων που είχε εκδώσει η Ειδική Επιτροπή του Κελπνό με δικό του κατάλογο. Η ποινική δίωξη αφορά 3 κακουργήματα και η δικογραφία διαβιβάστηκε ήδη σε ανακριτή κατά της διαφθοράς. Η βλάβη σε ασθενοφόρο στα Φάρσαλα την ώρα της διακομιδής ασθενούς έφερε για μία ακόμη φορά στο φως τα προβλήματα που υπάρχουν με την κατάσταση των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Δείτε την αυτοψία του ΣΤΑΡ. Χρειαζόμαστε ασθενοφόρο, συνέχεια χαλάνε, είναι από το 2004, βλάβες, ελλείψεις. Κραυγή αγωνίας από διασώστρια του ΕΚΑΒ για την κατάσταση των ασθενοφόρων που μεταφέρουν καθημερινά ασθενείς. Για τα πιο πολλά είναι κινητοποιημένα από μηχανή.
Ένα ακόμη περιστατικό στα Φάρσαλα Θεσσαλίας δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ασθενοφόρο που ξεκίνησε από τη Λάρισα για να παραλάβει ασθενή στο κέντρο υγείας, έπαθε βλάβη με αποτέλεσμα να φορτωθεί σε γερανό. Πράγματι, το ασθενοφόρο πήγε, αλλά όμως παρουσίασε μηχανική βλάβη και έμεινε ακριβώς έξω από το κέντρο υγείας. Ευτυχώς οι διασώστες μετέφεραν τον ασθενή με άλλο ασθενοφόρο που ήταν παρκαρισμένο στο κέντρο υγείας στα Φάρσαλα. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι φορές που σοβαρά περιστατικά δεν προλαβαίνουν να διακομιστούν στα νοσοκομεία λόγω βλάβης των ασθενοφορών. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση που μπορεί να στοιχήσει ακόμη και τη ζωή του ασθενούς. Έχετε μείνει ποτέ? Πολλές φορές και με περιστατικό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία μιλά για τραγική κατάσταση. Υπάρχουν ασθενοφόρα που κυκλοφορούν πάνω από 20 χρόνια, διανύοντας περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα το μήνα. Ένα τέτοιο ασθενοφόρο εντοπίσαμε ακριβώς έξω από το κέντρο του ΕΚΑΒ. 600.000 χιλιόμετρα έχει. 600.000 χιλιόμετρα, το γράφει εκεί. Ο χώρος μέσα στο κέντρο του ΕΚΑΒ είναι γεμάτος με ασθενοφόρα, κάποια εκ των οποίων είναι παροπλισμένα λόγω σοβαρών βλαβών. Άλλα, όπως βλέπετε, έχουν βανδαλιστεί για να λειτουργήσουν τα υπόλοιπα. Πρέπει να αντικατασταθούν. Έρχονται κάθε μέρα με βλάβες. Οι καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ μιλούν για οριακές καταστάσεις, όπως αυτή στην τρίτη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, όπου υπάρχουν 48 ασθενοφόρα, αλλά μόνο τα 22 είναι ουσιαστικά διαθέσιμα. Πολλές περιοχές, όπως η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Ετωλοκαρνανία, η Αχαΐα, καλύπτονται από ένα ασθενοφόρο. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι διακομιδές των ασθενών στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 30%. Νέα ασφαλιστικά μέτρα κατά του ανθρώπου που τον στέλνει φυλακή έκανε σήμερα ο Αρτέμης Σόρας μέσω του δικηγόρου του. Οπαδοί του σε όλη την Ελλάδα μοιράζουν φυλάδια στις λαϊκές αγορές, ενώ ετοίμασαν και διαφημιστικό σποτ. Στα νέα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σήμερα στην Πάτρα, ο Αρτέμης Σόρας κατά του κουμπάρου του Φώτη Λεπίδα ζητά να μην τον αποκαλεί εγκληματία και το φορέα του εγκληματική οργάνωση. Είναι τα δεύτερα ασφαλιστικά μέτρα που κατατίθενται μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Χαρακτηρίζοντας τον πολιτικό φορέα ως εγκληματική οργάνωση, τον δε κύριο Σόρα Αρτέμη που εκπροσωπώ ως απατεών. Εγώ προφανώς μίλησα για εγκληματική, για οργάνωση με εγκληματικές στοχεύσεις που έχουν ως κεντρικό πρόσωπο το Σόρα και ανθρώπους στον περίγυρο του Σόρα. Η αστυνομία ψάχνει τον Αρτέμη Σόρα για 10η ημέρα και οι οπαδοί του ψάχνουν κόσμο για να μοιράσουν φυλάδια. Στη Θεσσαλονίκη βγήκαν στη λαϊκή αγορά προκαλώντας την έκπληξη των πολιτών. Στην αλήθεια, βλέπεις ότι ο Αρτέμη Σόρας δεν τον κυνηγάνε για τα 600 δις. Στελέχοι επιχειρούν να πείσουν ότι τα 600 δισεκατομμύρια υπάρχουν. Μόνο που υπάρχει και ο αντίλογος. Άρα αυτοί που είπαν ότι δεν υπάρχει. Ο Στολάρα πού τα βρήκε, είπε ότι δεν υπάρχει. Έτσι είπε. Έκανε έρευνα, λέει, πέντε τράπεζες, λέει, δεν πήγαν όλα εδώ. Οι οπαδοί του όχι μόνο διπτωούνται, αλλά ανέβασαν στο διαδίκτυο το νέο διαφημιστικό του σποτ. Έλληνε εκμετέλεση, με το δικό σου φορέα. Έλα και εσύ να ενωθείς με τα αδέρφια σου. Είμαι με την Ελλήνων Συνέλληση συνειδητά. Και όχι υπηκός. Είμαι πολίτης και πρέπει να πάρω την ευθύνη της πολιτικής μου ζωής στα χέρια μου. Ξεχωριστή θέση στην καμπάνια των Ελλήνων Συνέλευσης έχει η Ελληνίδα Μάνα. Η Ελληνίδα Μάνα δεν είναι μόνο τα ταπεράκια. Ο δισεκατομμυρίουχος όμως Αρτέμης Σόρας που θα σώσει την Ελλάδα από τα χρέη δεν πληρώνει την εφορία του εδώ και χρόνια. Το Σταρ έχει στη διάθεσή του το ποσό που χρωστάει και ανέρχεται στις 12.842 ευρώ. Τέλη κυκλοφορίας δεν πληρώνει για πολλά χρόνια και το συνολικό ποσό οφειλής ανέρχεται σε 3.360 ευρώ. Ψίχουλα, αν σκεφτεί κανείς, ότι οι οπαδοί του που δεν πληρώνουν λόγω Σόρα έχουν χρέη στην εφορία συνολικά 43 εκατομμύρια ευρώ. Με όλα αυτά που έλεγε. Είδα φως στο τούνελ. Λέω εδώ είμαστε. Τον έβλεπα Θεό. Τον ζητώ συγγνώμη από τον λαό της Κοζάνης και για αυτούς που επηρέασα τέλος πάντων. Γιατί είχα μαζέψει 16.000 υπογραφές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σταρ, ο δικηγόρος του Αρτέμη Σόρα θα επιχειρήσει να τον βγάλει από την κρυψώνα του προχωρώντας σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τον πρώην κουμπάρο του. Δεν έχω καμία οικονομική διαφορά με κανέναν απατεώνα. Και κυρίως δεν είμαι διατεθειμένος στο πρόσωπό μου να υπάρξει ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αν δεν το καταφέρει, προτίθεται να καταθέσει 23.000 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μόνο που ο Αρτέμης Σόρας δεν έχει ιδέα για αυτές τις πρωτοβουλίες. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Ο γοητευτικός πρωθυπουργός του Καναδά άνοιξε φέτος ως μέγας τελετάρχης την παρέλαση των ομογενών για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Μόντρεαλ και εξέπληξε χαιρετώντας ελληνικά. Χρόνια πολλά!
Επί 10 λεπτά ο πρωθυπουργός που καίει καρδιές, Justin Trudeau, απευθυνόταν στα ελληνικά, στους χιλιάδες ομογενείς που είχαν κατακλείσει το κέντρο του Park Extension στο Μόντρεαλ. Ο Καναδός πρωθυπουργός, αφού πέρασε στον νόμο του το διακριτικό του τελετάρχη, ξεκίνησε τη διαδρομή του προς την εξέδρα των επισήμων. Κάτω από ένα λαμπερό ήλιο που όμως είχε δόντια μείον 7 βαθμών Κελσίου, περπατούσε χαμογελαστός, χαιρετώντας τον κόσμο ζωηρά. Τιμά τους Έλληνες, τους θεωρεί οικογένειά του και όταν βρίσκεται μαζί τους θεωρεί ότι είναι ένας από αυτούς. Νωρίτερα το πρωί, ο φιλέλληνας κύριος Τριντό παρακολούθησε τη δοξολογία στον κατάμεστο Ιερό Ναό Ευαγγελισμού, στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Εκεί βρισκόταν και η δημοσιογράφος του Σταρ Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δεν αρνήθηκε να βγάλει μαζί της μία σέλφι. Με συγκίνηση και υπερηφάνεια, 76 σχηματισμοί παρήλασαν κερδίζοντας το χειροκρότημα των ομογενών που είχαν κατακλείσει τα πεζοδρόμια. Χάρηκα που τίμησε με την παρουσία του ως μεγάλος τελετάρχης την ελληνική αυτή παρέλαση, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια. Υποχρέωση όλων μας είναι ο ελληνισμός να ενωθεί απανταχού του κόσμου. Μεγαλειώδης ήταν και η παρέλαση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, που είναι άλλωστε η μεγαλύτερη παρέλαση εκτός των ελλαδικών συνόρων. Το υπερήφανο παρόν τους έδωσαν παραδοσιακά οι έμπνευμες της Προεδρικής Φρουράς με το χαρακτηριστικό βαρύ βηματισμό τους. Welcome στους ευζώνους μας! Η έκτη πλουσιότερη γυναίκα της Τουρκίας είναι μια Ρωμιά και μάλιστα με τη βούλα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Δείτε τη συγκλονιστική ζωή της Μαρίκα Στατλιτζή. Μαρίκα Μπαχτσιβάνογλου, η Ρωμιά που κάθε Τούρκος ξέρει την ιστορία της. Ο θελώδης έρωτας της φτωχής Ελληνίδας με τον πάπλητο ζαχαροπλάστη και επιχειρηματία Σαλίχ Τατλιτζή έχει ακουστεί σε κάθε γωνιά της Τουρκίας. Μια ζωή όμως που μόνο ρόδινη δεν ήταν για εκείνη και το γιο της, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Όταν ο σύζυγός της πέθανε το 1994, τους άφησε μια περιουσία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τότε άρχισε να τους κυνηγά δικαστικά η πρώτη του σύζυγος μαζί με τους τρεις γιους της. Προσέβαλαν τη διαθήκη. Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να δώσει την περιουσία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Μαρίκα και τον Γκουρ. Έτσι, ουρανοξύστες, βίλες, εκατοντάδες οικόπεδα στην Κωνσταντινούπολη, στο Ντουμπάι και στις Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στα χέρια της Μαρίκας Μπαχτσιβάνογλου. Όλα ξεκίνησαν όταν η Μαρίκα ήταν 17 ετών και έπιασε δουλειά στο ζαχαροπλαστείο του Σαλίχ Τατλιτζή στο Γαλατά, εκεί που οι ζωές του συναντήθηκαν. Από τα πρώτα κιόλας βλέμματα άρχισαν τα έντονα σκυρτήματα. Γεννήθηκε μια κρυφή παράνομη σχέση. Ο 37 ετών τότε επιχειρηματίας ήταν παντρεμένος με την Πεντριέ, με την οποία είχαν 3 παιδιά. Mehmet Salih, ömrünün sonuna kadar büyük bir tutkuyla bağlı olacağı ve büyük bir aşkla sevileceği Nurten Hanım'la. Γέννησε τον γιο του Σουγιούρ στην Αθήνα, του έδωσε το επιθετό της και τον βάφτισε χριστιανό. Η παρανομία τελείωσε το 1991 μόνο όταν ο Σαλίχ κατάφερε να πάρει το διαζύγιο από την Πεντριέ. Οι τρεις γιοί του από τον πρώτο του γάμο αντέδρασαν και κήρυξαν τον πόλεμο στον πατέρα τους, ακόμη και όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο στο Λονδίνο. Η Μαρίκα ήταν εκείνη που του κρατούσε το χέρι. Uzun ve yorucu çalışma temposunun sonucunda yorgun düşen bedeni bir gün dayanamayacak. Ve 17 Nisan 1994'te Pilma Pil Fabrikası'ndaki ofisinde kalp krizi geçirecekti. Σήμερα ήρθε η δικαστική νίκη για τη Μαρίκα. Στα 64 της χρόνια μπορεί χωρίς κοτούρες να απολαύσει την αμύθιτη περιουσία της. Οι σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας θα χρειαστούν χρόνια να φτιάξουν ξανά, είπε ο Σόιμπλε. Η νέα επίθεση του επίδοξου Σουλτάνου ακόμη και στον Πάπα άφησε άναυδους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Έγινε ο Πάπας μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης από πότε? Ήταν η ρητορική ερώτηση του Ταγί Περντογάν προς ακροατές του. Παπά,
για να συμπληρώσει με έμφαση. Στο χωριό που λαλούν πολλοί κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Μετά και τη νέα επίθεση του Ερντογάν κατά της Ευρώπης, ο Wolfgang Schäuble ξεσπάθωσε σε συνέντευξή του στην Welt am Sonntag. Η ρητορική του Ερντογάν με έχει αφήσει άναυδο. Σύντομα και πεισματικά θα καταστρέψει τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Θα μας πάρει χρόνια να επιδιορθώσουμε τη ζημιά. Και ενώ ο Ερντογάν διαμηνύει ότι όλα στην Τουρκία λειτουργούν με βάση τα δημοκρατικά ιδεώδη, απαγόρευσε ως ακατάλληλο για ανηλίκους ένα διάσημο αυτή τη φορά περιοδικό, το γαλλικό ΕΛ, στην τουρκική του έκδοση. Η επιτροπή που έκρινε ακατάλληλο το περιεχόμενο του περιοδικού επέβαλε την κυκλοφορία του μόνο μέσα σε πλαστικό περίβλημα. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται το ακατάλληλο για ανηλίκους. Απαγορεύεται η διαφήμισή του και δεν θα βρίσκεται σε φανερά σημεία σαν περίπτερα. Στην Τουρκία συνεχίζεται η προεκλογική εκστρατεία με κατέρωθεν εκδηλώσεις είτε για το ΕΒΕΤ ναι, είτε για το ΧΑΓΙΡ όχι, για το δημοψήφισμα της 16 Απριλίου. Τα 3 εκατομμύρια των Τούρκων του εξωτερικού άρχισαν ήδη από σήμερα να ψηφίζουν ακόμη και σε συνοριακούς σταθμούς όπως σε αυτόν με την Βουλγαρία. Η Gesellschaft ist gespalten, leider. Und das macht die jetzige Regierung und das wollen wir nicht. So ist das. Das ist Demokratie. Das ist Demokratie. Okay. Στη Γερμανία βεβαίως υπάρχουν και χιλιάδες Κούρδων ψηφοφόρων. Ερντογάν! Τερορίστ! Ερντογάν! Δικτάτορ! Οι Τούρκοι της Γερμανίας μπορούν να ψηφίσουν σε 13 εκλογικά κέντρα από σήμερα έως και τις 9 Απριλίου. Μετανιωμένος εμφανίστηκε σήμερα ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα Αντιλίλα μετά το παραλήρημά του εναντίον του χριστιανισμού. Ο Βάιος Σύρος θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Ακριβώς, Μάρα, μετά την προκλητική εξομολόγηση και τα προσβλητικά σχόλια που έκανε ο Αλβανός ποδοσφαιριστής σε βάρος των ιερέων και του χριστιανισμού, τώρα ήρθε η σειρά της δημόσιας συγγνώμης. Με ανάρτησή του στο Facebook, λοιπόν, ο Αντιλίλα εμφανίζεται να το έχει μετανιώσει πικρά. Λέει λοιπόν, θα ήθελα να δώσω μία συγγνώμη σε όσους έχουν προσβληθεί και ιδιαίτερα στον ιερέα. Είναι ένας κύριος, έχει τον Πας Γιάννινα στην καρδιά του και δεν του αξίζει να κάνω πλάκα μαζί του. Τα σχόλιά μου ήταν απρεπή και εξαιρετικά σαρκαστικά. Και συνεχίζει, τώρα συνειδητοποιώ ότι οι παρατηρήσεις μου ήταν ανάρμοστες και ηλίθιες. Η σύζυγός μου, εγώ και ο μικρός μου γιος θεωρούμε την Ελλάδα ως το σπίτι μας και ζητάω απεγνωσμένα συγγνώμη. Δεν ήθελα να δω κανένα να προσβάλλεται από τις απερίσκεπτες ενέργειές μου. Να υπενθυμίσουμε εδώ, Μάρα, ότι ακόμα και ο ημάμις, ο οποίος ήταν σε αυτό το επίμαχο προσβλητικό βίντεο, ήδη έχει ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες και τους ιερείς. Και βεβαίως, Βάια, να συμπληρώσουμε ότι η συγγνώμη του ήρθε μετά από τρεις ημέρες, όπου το Σταρ δημοσιοποίησε το θέμα. Να σε ευχαριστήσω. Αλλάζουμε κλίμα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο Παραολυμπιονίκης που κατηγορείται για το φόνο του πρώην συζύγου της φίλης του. Ευχαριστώ και εσάς για τα καλά σας λόγια και λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι έγινε και εύχομαι να μην συμβεί αυτό ποτέ σε κανέναν άνθρωπο. Σε μια μαραθώνια απολογία που δήθηκε σε περισσότερες από 8 ώρες, ο 39χρονος Ολυμπιονίκης επιχείρησε να εξηγήσει στον ανακριτή τι συνέβη τη νύχτα του φωνικού στο πρακτορείο Προπό που διατηρούσε όταν συνάντησε το θύμα. Το θύμα επιτέθηκε πρώτος. Είχε βίαιο τρόπο συμπεριφοράς. Φοβήθηκε και άρπαξε ένα όπλο που είχε παράνομα για να προστατευτεί σε ενδεχόμενο ληστεία στο πρακτορείο. Το θύμα του έπιασε τα χέρια και τότε πυροβόλησε την πρώτη φορά. Ο ξενοδόχος του είπε: «Τι κάνεις, με σκότωσες». Τότε πυροβόλησε ξανά. Ο 39χρονος μίλησε για τη σχέση που είχε με την πρώην σύζυγο του 47χρονου ξενοδόχου και υποστήριξε ότι δεχόταν απειλές από το θύμα. Του ζήτησε να καταθέσει ότι η πρώην γυναίκα του ήταν άπιστη. Του είπε: «Αν δεν έρθεις να καταθέσεις στο δικαστήριο ότι τα είχες με τη γυναίκα μου όταν ήμασταν παντρεμένοι, θα σκοτώσω τη μάνα σου και τον αδελφό σου. Εσύ είσαι άχρηστος. Εσένα δεν σε λογαριάζω». Η πρώην σύζυγος του θύματος υποστήριξε ότι ο 47χρονος ήταν βίαιος. Με το που μπήκε μέσα, της έβαλε χειροπέδες και ένα πιστόλι στο κεφάλι και της είπε: «Σήμερα τελειώσαν όλα. Από εδώ μέσα δεν θα βγει ζωντανή. Θα σε σκοτώσω και μετά θα σκοτώσω και το μ*** που και τη μάνα του». Τον πήρε με το καλό και την άφησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 49χρονη που διατηρούσε για κάποιο διάστημα σχέση με τον Παραολυμπιονίκη υποστήριξε στην αστυνομία ότι εξακολουθούσε να αγαπά τον πρώην σύζυγό της και δεν μπορεί να καταλάβει τι ήταν αυτό που οδήγησε στο έγκλημα. Μετά το τέλος της απολογίας του 39χρονου, ο ανακριτής και η εισαγγελέας αποφάσισαν να μην τον προφυλακίσουν. Ο κατηγορούμενος θα φορέσει βραχιολάκι και θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Εφαρμόζεται και επιβάλλεται φυσικά ο όρος της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στο βραχιολάκι αυτό που γνωρίζετε. Τις δραματικές προσπάθειες των αστυνομικών να μπουν μέσα στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ένας ένικος διπλανής πολυκατοικίας. Το βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζει ο Βάιος Σύρος. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο 47χρονος ήταν ακόμη ζωντανός. Τον είδαν πίσω από τα κατεβασμένα ρολά του καταστήματος. Ήταν αιμόφυρτος, πεσμένος στο πάτωμα.
Οι αστυνομικοί προσπαθούν να σηκώσουν τα ρολά για να προσεγγίσουν τον τραυματία. Ήταν αυτός που είχε ενημερώσει τηλεφωνικά το 100 για την επίθεση που δέχθηκε. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή όλοι πίστευαν ότι είχαν να κάνουν με ένοπλη ληστεία. Κάποιοι αστυνομικοί υποπτεύονταν μάλιστα ότι ο δράστης ίσως να ήταν ακόμη και μέσα στο κατάστημα, εγκλωβισμένος πίσω στην αποθήκη καθώς τα ρολά ήταν κατεβασμένα. Ο πρώτος αστυνομικός που πλησιάζει τον αιμόφυρτο άνδρα διαπιστώνει ότι ακόμα είναι ζωντανός. Ο επικεφαλής της ομάδας που βρίσκεται ακριβώς απ' έξω λέει στον συνάδελφό του να ρωτήσει το θύμα για τα χαρακτηριστικά των δραστών. Είναι ο πιο κρίσιμος μάρτυρας. Αμέσως μετά οι διασώστες του ΕΚΑΒ μεταφέρουν το 47χρονο στο ασθενοφόρο. Την ίδια στιγμή, μια ομάδα μοτοσυκλετιστών της άμεσης δράσης ετοιμάζεται να τους συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως, σοβαρύτατα τραυματισμένος άνδρας εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε εμπορικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Εκεί βρίσκεται ο Λάμπρος Δεμέρτζης. Μάρα, η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο και επεκτάθηκε γρήγορα στους άλλους δύο ορόφους. 8 οχήματα της πυροσβεστικής με 24 άτομα έφτασαν επιτόπου, αλλά η φωτιά είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Πρώτος στόχος ήταν να δουν αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι, κάτι που διαπιστώθηκε ευτυχώς δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι, και στη συνέχεια να αποκλείσουν τη φωτιά να μην επεκταθεί προς τις πολυκατοικίες αλλά και στο υπόγειο που βρίσκονται αυτοκίνητα. Υπάρχει πάρκινγκ αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα κατάφεραν, χρειάστηκε μάλιστα κλιμακοφόρο όχημα για να ανέβουν επάνω να κατασβέσουν τη φωτιά που έχει καταστρέψει ολοσχερώς το κτίριο του εμπορικού κέντρου. Μάρα. Το σημαντικό, Λάμπρο, ήταν πως δεν υπήρξαν θύματα. Τώρα, με μόλις 2 ώρες διαφορά, 2 ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης σε Παλαιά Φώκια και Σαρονίδα έπεσαν θύματα ληστών. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για απόλυτη εγκατάλειψη, ενώ αστυνόμευση δεν υπάρχει. Η πρώτη ληστεία σημειώθηκε στις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου. 3 άτομα που επέμπαιναν σε αυτοκίνητο έκλεισαν τον δρόμο σε φορτηγό που οδηγούσε ο 58χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνα στην Παλαιά Φώκια. Υπό την απειλή όπλου του άρπαξαν χαρτοφύλακα με 450 ευρώ και τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Μπαίνουν παντού, δεν καταλαβαίνουν. Σπίτια, μαγαζιά, δεν υπολογίζουν τίποτα. 2 ώρες αργότερα, στις 12.30, οι επιβαίνοντες αυτοκινήτου που έμοιαζε με αυτό της πρώτης ληστείας σταμάτησαν 48χρονο ιδιοκτήτη γνωστής ταβέρνας στο Θυμάρι Σαρονίδας. Με την απειλή όπλου του άρπαξαν περίπου 2.500 ευρώ την ώρα που έβγαινε από το αυτοκίνητό του και τράπηκαν σε φυγή. Δεν έχουν κλέψει, δεν τα έχουν πάρει. Πρωί-πρωί. Όλα. Τα πάντα, κοσμήματα. Με το φόβο των ληστών εργάζονται οι περισσότεροι καταστηματάρχες εδώ στην Παλαιά Φώκια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του κυρίου Μάκη Κεϊσογλου, ο οποίος διατηρεί ψητοπολείο ακριβώς μπροστά στο δρόμο. Δεν υπάρχει ούτε περιπολικό, ούτε δίας, τίποτα. Είναι αφανισμένη η περιοχή από... και είμαστε μισή ώρα από την Αθήνα. Ο κύριος Μανώλης πριν από 2 ημέρες είδε την εξώπορτα της πολυκατοικίας βαμμένη με σπρέι. Μάλλον σημαδεύουν ποιες πόρτες και ποιες πολυκατοικίες θα χτυπήσουν. Σε συνομιλία που είχαμε εκτός κάμερας με τον ένα ιδιοκτήτη της ταβέρνας μας είπε: όσα δεν μας παίρνει το κράτος, μας τα παίρνουν οι ληστές εδώ στη Σαρονίδα. Για μόλις 3 απλήρωτα ενοίκια, ένας ιδιοκτήτης πέταξε στο δρόμο μία μάνα και το παιδάκι της 4 ετών. Μια μέρα ήταν στο δρόμο. Κυριολεξία, ήταν έξω από νοσοκομείο σφαγκάκι. Τι σου έλεγε η κόρη σου? Γιατί δεν πάμε σπίτι μας, πού θα κοιμηθώ, κρυώνω, τι θα φάω, το βασικό, τι θα φάω. Τι τρώγατε? Τίποτα. Η ζωή της μοιάζει με κακό όνειρο, σαν αυτά που θέλεις να ξυπνήσεις γρήγορα. Οι ώρες έμοιαζαν αιώνες στα κρύα παγκάκια και στις αίθουσες αναμονής των νοσοκομείων. Εκεί περνούσε τα βράδια της η 36χρονη Αφροδίτη με την 4χρονη κόρη της. Πήγαινα στα δημόσια νοσοκομεία ημέρας εφημερίας και κοιμόμουν στα σαλόνια. Να θέλει η μικρή να κοιμηθεί και να μην μπορεί γιατί υπήρχε φασαρία. Από τη μια στιγμή στην άλλη, η Αφροδίτη έμεινε άνεργη αλλά και άστεγη. Για μόλις 3 απλήρωτα ενίκια, όπως υποστηρίζει η ίδια, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού την πέταξε στο δρόμο μαζί με την ανήλικη κόρη της. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ο αγώνας για την επιβίωση. Και δεν με πέταξε ενώ ήμουνα μέσα στο σπίτι, με πέταξε ενώ έλειπα από το σπίτι. Και να γυρίσω και να είναι τα πράγματά μου έξω, να μην μπορώ να μπω στο σπίτι μέσα, ούτε καν. Κλειδαριές. Ναι.
Ο σύντροφός της την εγκατέλειψε όταν ήταν 2,5 μηνών έγκυος. Λίγους μήνες μετά έχασε τον αδερφό αλλά και τον πατέρα της. Τα 6 αδέρφια της Αφροδίτης της γύρισαν την πλάτη μας, λέει συγκινημένη, γιατί έκανε παιδί εκτός γάμου. Έτσι, μαμά και κόρη έμειναν στο έλεος του Θεού. Είχε βγει άλτες το βράδυ. Νόμιζα ότι θα την αφήσω. Έλεγε στον ύπνο της ακόμα, μαμά πεινάω. Από τον Νοέμβριο φιλοξενούνται σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Αττικής. Τα συγκεκριμένα διαμερίσματα ονομάζονται κοινωνικές κατοικίες και παραχωρούνται αφιλοκερδώς από απλούς πολίτες σε άστεγους μέχρι να βρουν δουλειά και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Οι εγγεγραμμένοι πλέον άνθρωποι που χρειάζονται στέγαση είναι πάρα πολλοί και αυξάνονται συνεχώς. Τι ζητάτε από τον κόσμο, τι να σας προσφέρει? Και τρόφιμα και οτιδήποτε θελοντική εργασία. Τώρα το μόνο που ζητάει η Αφροδίτη είναι μια δουλειά για να μεγαλώνει αξιοπρεπώς την κόρη της. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας θα μπορούν να έχουν όσοι άνεργοι αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας σε επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Δείτε ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα επιχορηγούνται επιχειρήσεις και εργοδότες με σκοπό την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ουσιαστικά ο εργοδότης θα λαμβάνει εκείνος το επίδομα του ΟΑΕΔ ως επίδομα, προκειμένου να προσλάβει για τουλάχιστον 12 μήνες άνεργους που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ο σχεδιασμός του εξασφαλίζει στους ανέργους 17 ως 24 μήνες εγγυημένης απασχόλησης. Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν οι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δηλαδή ένας άνεργος με 12μηνη επιδότηση για να μπει στο πρόγραμμα επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας θα πρέπει να έχει λάβει το επίδομα του ΟΑΕΔ έως και για 6 μήνες. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρονται οι εργοδότες γι' αυτό. Το να κάθεσαι και να πληρώνεσαι κάτι, να προσφέρεις κάτι. Το δεύτερο στάδιο διαρκεί 12 μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για την επιχείρηση, τον εργοδότη ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα για τους επιχορηγούμενους. Να πάρεις έναν υπάλληλο, θα σου κοστίσει 700 ευρώ με 900 μαζί με το ΙΚΑ. Άμα μας βοηθήσει το κράτος, θα σου κοστίσει τα μισά λεφτά. Ορισμένοι άνεργοι, ωστόσο, φαίνονται επιφυλακτικοί απέναντι στο νέο πρόγραμμα, καθώς όπως ισχυρίζονται, ενδέχεται να δημιουργήσει περιστατικά εκμετάλλευσης από την πλευρά κάποιων εργοδοτών. Πολλές φορές παίρνουμε 400 ευρώ για 12 ώρα. Οι άνεργοι όταν κληθούν μπορούν να αποφασίσουν εάν θα μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Μπλοκαρισμένες παραμένουν σχεδόν 50.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνόκτητη Ποντοπόρο Ναυτιλία. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Τη στιγμή που η ανεργία καλπάζει, συνδικαλιστικές διαμάχες κρατούν εγκλωβισμένα νέα παιδιά μακριά από τη θάλασσα. 1986. Στα ελληνόκτητα πλοία της Ποντοπόρου Ναυτιλίας εργάζονται 3.763 ναύτες, 113 ναυτόπαιδες, 819 ναύκληροι, 728 θαλαμιπόλοι. 2014. Οι αριθμοί των Ελλήνων στα πλοία έχουν κατρακυλήσει σε 69 ναύτες, 13 ναυτόπαιδες, 89 ναύκληρους, 4 θαλαμιπόλους. Τα στοιχεία του 2016 δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί επίσημα, αλλά δείχνουν ότι στα εμπορικά πλοία έχουν απομείνει μόνο λίγες δεκάδες Έλληνες ναύτες. Τι μεσολάβησε τα τελευταία 30 χρόνια και χάθηκε η ναυτοσύνη στην Ποντοπόρο Ναυτιλία? Γιατί τα πλοία κατακλείζονται από ναύτες άλλων χωρών και οι Έλληνες βρίσκονται άνεργοι στις καφετέριες? Πόσα χρήματα χάνει το κράτος και ποια είναι η αναλογία εργαζομένων συνταξιούχων? Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αναλογία ασφαλισμένων προσυνταξιούχων είναι 1:5. Ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί τα κατώτερα πληρώματα. Ένας μάγειρας Ρουμάνος μπορεί να πάει μέσα σε ένα πλοίο ελληνικό με 1.800 με 2.000 ευρώ. Και ένας Έλληνας δεν μπορεί να πάει γιατί δεν τον αφήνει το σωματείο. Η τελευταία συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε ήταν το 2010. Προέβλεπε ετήσιο μισθό 24.305 δολάρια, τη στιγμή που η σύμβαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών, που αφορά τα κατώτερα πληρώματα των υπόλοιπων χωρών, προβλέπει για τις ίδιες εργατόρες 14.035 δολάρια. Η ελληνική σύμβαση έχει λήξει, ωστόσο με δεδομένο ότι η τελευταία που είχε υπογραφεί ήταν το 2010, οι πλειοκτήτες δεν μπορούν να προσλάβουν Έλληνες ναύτες με μισθό κάτω από τη σύμβαση. Μιλάει για τον ναύτη 1.700 ευρώ. Να σας το μεταφράσω χοντρικά μιλάω, έτσι. Η κοινωνική ασφάλιση είναι περίπου 650 ευρώ. Είναι η
εισφορά αλληλεγγύη, περίπου 100 ευρώ. 900 ευρώ θα πρέπει να ταξιδέψει εναυτικός 6 μήνες το χρόνο, γιατί τόσο είναι η διάρκεια εργασίας, για να ζήσει την οικογένεια για ολόκληρο το χρόνο. Εάν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η λύση, τότε γίναμε αυτομάτως Φιλιππινέζοι. Για να καθίσουν κάτω οι συνδικαλιστές μαζί με την ηγεσία της ναυτιλίας, γιατί η ηγεσία της ναυτιλίας είναι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και μόνο, να βρούμε ποια είναι η τιμή που θα έλξει τους νέους. Γιατί εάν έχεις τη δυνατότητα να έχεις έναν Έλληνα να μπορεί να πάει, να θέλει να δουλέψει με 1.000 ευρώ και ο συνδικαλισμός του λέει όχι, θα πας με 2.500, δεν θα μπορέσει ο ίδιος ο πλειοκτήτης να τον βάλει απάνω στο βαπόρι. Αυτή τη στιγμή δικαίωμα υπογραφής έχουν σωματεία εργαζομένων με ειδικότητες που έχουν καταργηθεί. Γιατί να φεύγει ο Έλληνας και να γίνεται τον καρσόνι του Φιλανδού για 600 και για 700 και για 1.000 ευρώ και να μην μπορεί να πάει σε ένα πλοίο να δουλέψει 7 μήνες και να το έχουμε λοιπόν εμείς εδώ κλειστό το μαγαζί και να έχουμε ουσιαστικά 4.000 πλοία επί 20 σας λέω εγώ, που είναι 20, επί 25, 100.000 θέσεις εργασίας πάνω στα πλοία. Συνδικαλιστικές ενώσεις καταγγέλουν τους Έλληνες εφοπλιστές της ποντοπόρου ναυτιλίας ότι έχουν χρέη στο ΝΑΤ και χρωστούν εισφορές. Αυτά τα δύο χρόνια δεν υπάρχουν οφειλές. Οι πλειοκτήτες είτε πληρώνουν τις φορές είτε διακανονίζουν τις οφειλές τους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, ανακοίνωσε μια γενναία πρωτοβουλία εκ μέρους των εφοπλιστών, οι οποίοι προτίθεται να χρηματοδοτήσουν την ναυτική εκπαίδευση, ώστε να μπουν στον κλάδο 3.000 με 4.000 Έλληνες ναυτικοί. Μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στη θάλασσα έως και 300.000 θέσεις εργασίας, από όπου θα προέκυπτε εθνικό εισόδημα 5 δις. Λίγο βαρύς χειμώνας, λίγο υπέρογκος ΦΠΑ και έχουμε φτάσει στο σημείο να εισάγουμε ακόμα και τα μήλα και τις πιπεριές. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Τσαμούρη. Μέχρι και πιπεριές φτάσαμε στο σημείο να εισάγουμε και μάλιστα εν καιρό κρίσης. Οι χοντρέμποροι κάνουν εισαγωγές. Τώρα αυτή την εποχή έχει εισαγωγή στις πιπεριές. Ο βαρύς χειμώνας που έκανε φέτος σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής κάνει τους εμπόρους να γεμίζουν τα ράφια τους με εισαγόμενα προϊόντα. Είναι πολύ λίγοι εναπομείναντες Έλληνες βιοτέχνες και οι οποίοι θα κλείσουν και αυτοί. Όταν υπάρχει πολύ μεγάλη φορολογία. Σύμφωνα με έρευνα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στα δημοφιλέστερα εισαγόμενα προϊόντα συγκαταλέγονται οι ηλεκτρονικές συσκευές, το χοιρινό κρέας, ο καφές, αλλά και τα φρούτα και τα λαχανικά. Και μήλα εισαγόμενα υπάρχουν και αχλάδια εισαγόμενα υπάρχουν. Παρά τη μεγάλη παραγωγή φρούτων στη χώρα μας, οι μπανάνες συγκαταλέγονται στα κορυφαία εισαγόμενα προϊόντα με κόστος εισαγωγής 97 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν τώρα μπανάνες εδώ στην Ελλάδα, πέρα από τις κριτικές. Δεν μπορούμε να φέρουμε κριτικές λόγω του κόστους τους. Ακόμα και τώρα με την κρίση, παρά τη μείωση των εισαγωγών λόγω πτώσης κατανάλωσης, η ελληνική οικονομία έχει να αντιμετωπίσει έλλειμμα 18,6 δισεκατομμυρίων ευρώ βάσει των στοιχείων του 2016, καθώς οι εισαγωγές διατηρούνται στα επίπεδα των 43 με 44 δις ευρώ ετησίως. Γίνονται εισαγωγές πορτοκαλιών και χυμού από διάφορες άλλες χώρες. Για ποιο λόγο, αφού έχουμε μεγάλη παραγωγή στην Ελλάδα, δεν έχουμε? Γιατί το κοστολόγιο είναι ακριβότερο εδώ. Για τον απλό λόγο. Ο καταναλωτής αγοράζει με βάση το όφελος και βεβαίως την κρίση, στη λογική όχι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά τα οικονομικά. Βέβαια με ενδιαφέρει, ξέρω τι τρώω. Άμα δεν με ενδιαφέρει, αλλημονώ μου. Και τα ελληνικά προϊόντα είναι καλύτερα από όλα και ο κόσμος να μάθει να τα προτιμάει. Αλλάζουμε κλίμα. Η σύζυγος του αδελφού του Αγίου Παϊσίου αποκαλύπτει πρώτη φορά άγνωστες πτυχές της ζωής του. Ο Άγιος Παΐσιος πέρασε τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια στην Κόνιτσα, εκεί όπου μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού. Αλλά παράλληλα φαινόταν έκδηλη και ιδιαίτερη κλίση προς τον μοναχισμό που διακαώς επιθυμούσε. Για πρώτη φορά η νύφη του Αγίου Παϊσίου, η 88χρονη Ναταλία Εσνεπίδη, χείρα του αδερφού του Ραφαήλ, μιλάει συγκινημένη για τον Άγιο, για τα χρόνια που έμειναν όλοι μαζί στο σπίτι στην Κόνιτσα. Τι άνθρωπος ήταν ο Άγιος? Μια πρασιζήτης τι ήταν. Πολύ καλός, πολύ ευγενικός ήταν. Πάντα μας συμβούλευε για κάτι. Και όταν έστειλε από το Άγιο Όρος τη φωτογραφία του, είσαστε εκεί εσείς, την είδατε, τι έγραφε πίσω? Την είδα, πάνω ήμασταν που ήμασταν ακόμα τότε. Που είναι ρασοφορεμένος, που πήρε το πρώτο αυτό. Και γράφει και από πίσω και το ποίημα του που μας έκανε όλους να κλάψουμε τότε. Με τρεμάμενη φωνή περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Αγίου Παϊσίου, όταν τον συνάντησε στο νοσοκομείο. Ενώ όπως χαρακτηριστικά λέει, έχει μεγάλη πίκρα μέσα της,
αφού ο σύζυγός της και αδερφός του γέροντα δεν πρόλαβε την αγιοποίηση του Παΐσιου. Καθιστώ στο κρεβάτι να μας μιλήσει, να μας δείχνει μη όρεξη. Λες και δεν υπήρχε πόνος πουθενά και ύστερα σηκωθήκαμε να φύγουμε. Αυτό ήταν το τελευταίο αντίο, τελευταία ευχή. Τι να με συγκινήσει τέτοια πράγματα. Αν πας και αντικρίζεις έναν Άγιο μπροστά σου, κύριε λιωμένο. Όταν αγιοποιήθηκε... Μ' αξίωσε ο Θεός να ζήσω, να ακούσω, να ειδώ την αγιοποίησή του. Ο σύζυγός σας δεν πρόλαβε την αγιοποίηση, ο Ραφαήλ. Μέσα σε 20 μέρες έγινε η αγιοποίηση μετά το θάνατο. Στενοχωρηθήκατε λίγο γι' αυτό? Πώς δεν στενοχωρήθηκα. Αλλά μέσα στην χώρια έγινε η αγιοποίηση. Εκτός συνόρων, χαμόγελα ανακούφιση στο στρατόπεδο των συντηρητικών της Μέρκελ, καθώς βγαίνει ενισχυμένη από τη νίκη του κόμματός της στις εκλογές πρόκριμα του κρατηδίου Ζάρλαντ. Ο σοσιαλδημοκράτης Σούλτς παραδέχτηκε την πρώτη του ήττα. Η CDU heute Abend ganz eindeutig die Wahl im Saarland gewonnen hat. Τάδε έφυγε ο ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος είδε το συντηρητικό κόμμα της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ να εκτοξεύεται στην κάλπη του κρατηδίου Ζάρλαντ. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το κόμμα της Μέρκελ εξασφαλίζει το 40,7% των ψήφων, δηλαδή μια άνοδο κατά 5,5% σε σχέση με το 2012. Το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών εμφανίζει μια μικρή πτώση 0,5% και ποσοστό 29,6%. Το ποσοστό της αριστεράς σημειώνει πτώση κατά 3,2% και παίρνει το 12,9% των ψήφων. Οι πράσινοι έπεσαν στο 4%, ενώ για πρώτη φορά μπαίνει στην τοπική βουλή το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία με 6,2%. Το αποτέλεσμα στο Ζάρλαντ έρχεται σε αντίθεση με τις τελευταίες φυγμομετρήσεις, οι οποίες έδειχναν ότι στο γερμανικό κρατήδιο η ψαλίδα που χώριζε το κόμμα της Μέρκελ και το κόμμα του Σούλτς είχε σχεδόν κλείσει. Και ενώ η τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου ARD έδειξε ότι το 45% των πολιτών επιλέγει Σούλτς στην καγκελαρία και μόνο το 36% Μέρκελ, η κάλπη στο Ζάρλαντ θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν. Η πρώτη γνωριμία της Άγγελα Μέρκελ με τη σύζυγο του Έλληνα Πρωθυπουργού έγινε στη Ρώμη το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το Έθνος, το κλίμα ήταν πολύ καλό και η καγκελάριος έκανε τα παράπονά της μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ήθελα πολύ να σε γνωρίσω. Μέχρι τώρα δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω. Ξέρεις, ο Αλέξης δεν με έχει καλέσει ποτέ στην Ελλάδα. Η σύζυγος του Αλέξη Τσίπρα της απάντησε ότι ιδιωτικά είναι ευπρόσδεκτη ανά πάσα στιγμή. Αστειεύτηκε ωστόσο λέγοντας ότι η επίσημη πρόσκληση θα σταλεί από την ίδια όταν όμως ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Να δούμε τώρα σπάνιες εικόνες από τον κόσμο, ξεκινώντας από την ασυνήθιστη διάσωση μιας γυναίκας από φλεγόμενο κτίριο στην Κίνα. Με γυμνά χέρια, η ήρωας πυροσβέστης καταφέρνει και πιάνει στον αέρα τη γυναίκα που πέφτει στο κενό από τον πάνω όροφο. Αρχικά η γυναίκα ξέφυγε από τα χέρια των πυροσβεστών, αλλά ο συνάδελφός τους την έπιασε την τελευταία στιγμή. Ο Τζιάνγκ Τανκάι εξήγησε πως τα κατάφερε. Το κτίριο έπιασε φωτιά και οι πυροσβέστες έσωσαν ένα ακόμη κορίτσι που έμενε εκεί. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Τζιάξινγκ της Ανατολικής Κίνας. Κεφάλι σίδερο έχει ο 16χρονος Βόσνιος Αχμέτ Σπάχιτς. Κάνοντας ανάποδες τούμπες, σπάει με το κεφάλι του 111 τσιμπεντένιες πλάκες, κερδίζοντας επάξια μια θέση στο βραβείο των ρεκόρ Γκίνες. Εντυπωσιακές εικόνες αλλά και μεγάλη ανησυχία στους επιστήμονες δημιουργεί η ξαφνική έκρηξη του ηφαιστείου στη Χερσόνησο Κατσάμκα της Ρωσίας για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια. Η τέφρα που βγήκε από το ηφαίστειο την Παρασκευή το βράδυ έφτασε σε ύψος στα 7 χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνεφέρεις μια μαθήτρια που την παίρνει ο ύπνος εν ώρα μαθήματος. Το βίντεο όμως που διέρευσε στο διαδίκτυο κάνει θράψη. Δάσκαλος αποφασίζει να ξυπνήσει τη μαθήτρια δαγκώνοντας το μαλλί της. Εκείνη συνέρχεται και το ύφος της τα λέει όλα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εκτός από την εθνική μας ομάδα, υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ είχαν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Με νίκες λοιπόν προχώρησαν η Γερμανία που επικράτησε με 4-1 του Αζερμπαϊτζάν και η Αγγλία που νίξε με 2-0 τη Λιθουανία. Δεν δυσκολεύτηκε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία να πετύχει την 5η σερή νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ της Ρωσίας, καθώς επιβλήθηκε εκτός έδρας με 4-1 του Αζερμπαϊτζάν. Ο Σίρλε άνοιξε το σκορ στο 19. Οι Αζέροι κατάφεραν να ισοφαρίσουν προσωρινά στο 31 με γκολ του Ναζάροφ.
Πέντε λεπτά αργότερα όμως ο Μίλλερ έδωσε και πάλι προβάδισμα στην εθνική Γερμανία. Στο 45 ο Γκόμες ανέβασε το δίκτυο του σκορ για τους Γερμανούς στο 3-1, ενώ το τελικό 4-1 για τους παγκόσμιους πρωτάθλητες διαμόρφωσε το 81 ο Σίρλε. Στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου με 10 βαθμούς βρίσκεται η Βόρεια Ιρλανδία που νίκησε 2-0 την Νορβηγία. Ο Γουόρντ στο δεύτερο λεπτό και ο Ουάσιγκτον στο 33 πέτυχαν τα γκολ της Ιρλανδικής ομάδας που είναι 5 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γερμανία. Χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες, η Αγγλία επικράτησε 2-0 της Λιθουανίας στο Γουέμπλεϊ. Ο Ζερμέν Ντεφόε που επέστρεψε στην εθνική μετά από 3 χρόνια άνοιξε το σκορ στο 21. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Τζέμι Βάρντι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την Αγγλία. Για τον ίδιο όμιλο, τον έκτο, η Σκωτία με γκολ του Κρις Μάρτιν, 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, επικράτησε 1-0 της Σλοβενίας. Έτσι έχουν τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, ως αυτή την ώρα. Συνεχής ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο από την ιστοσελίδα μας Star.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και μέσως μετά η ξένη ταινία Hitman εκτελεστή 47. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.